Εδώ είναι και προπονητής στην πρώτη ομάδα ένας παλιός σου φίλος και συμπαίκτης, ο Κώστας Φραντζέσκος. Ο Μίστερ Φάουλ που λέγαμε. Μίστερ Φάουλ. Ήρθαμε χτες. Πάει πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία εδώ με τη ομάδα. Και νομίζω ότι όλα να πάνε καλά. Βέβαια, γνωρίζεις ότι αυτή η ομάδα έβγαλε πάρα πολλά παιδιά που έπαιξαν ποδόσφαιρο σε μεγάλες κατηγορίες. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, βέβαια, που παίζει τώρα στο εξωτερικό και στην εθνική, τον Γιώργο Γιακουμάκη. Είναι καλό ότι αυτές οι ομάδες που δουλεύουν καλά με τις ακαδημίες προσφέρουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ νομίζω είναι πιο καλή περίπτωση ομάδα, ότι νομίζω ότι άμα δεν κάνω λάθος που είπαν παλιά, ότι είναι περιοχή προσφυγών και όλοι μαζιμένοι αγαπάνε τη ομάδα. Άμα δεν κάνω λάθος, ότι το έμαθα πριν, νομίζω 8-9 χρόνια που παίξαμε με την Πανελευσυνιακό, με τη Λευσίνα, με το Ατσελένιο, και από τότε το μου έχουν πει. Νομίζω ότι βλέπω ότι η δουλειά πέφτει πολύ καλά. Και μακάρι και οι υπόλοιπες ομάδες να δουλέψουν έτσι, να βγουν ταλέντα και να είναι πάνω απ' όλα τα παιδιά χαρούμενοι. Γιώζεφ, είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι θα έχεις μια άποψη, για να κλείσω με αυτό, μιας και τα τελευταία χρόνια και στην Super League γίνονται πάρα πολύ καλά πρωταθλήματα και βλέπουμε κάτι ότι διεκδικούν το πρωτάθλημα κάθε χρόνο στην Ελλάδα πλέον πολλές ομάδες. Αυτό είναι θετικό. Αυτό δεν τελάμε όλα τα χρόνια. Άμα είναι έτσι, δυναμώσαν ομάδες. ΑΕΚ δυναμώσε λόγω του γηπέδου και άμα έχεις γηπέδα, έχεις και πιο μεγάλα κέρδη, εξόδα, πιο μπορείς να κάνεις πιο καλή μεταγραφές. ΠΑΟΚ έχει σταθερότητα. Παναθηναϊκός τελευταίο χρόνια πάει καλά προς το καλύτερο. Ολυμπιακός είναι δυνατός. Νομίζω ότι έχουμε και το Άρη, να μην μειώνω κάποιες άλλες ομάδες, ότι και Όφη, Αστέρας Τρίπολης είναι πολύ καλές ομάδες. Νομίζω ότι κάθε χρόνο αυτό θέλουμε να πέφτει το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Άμα το καταφέρναμε και να μην γκρινιάζουμε, καλώς. Άμα πάλι να το χαλάσουμε, δηλαδή πάλι να κάνουμε βήμα μπρος πίσω. Για τον Όφη και ειδικά τα παιχνίδια που παίζατε τότε, ήταν μια έδρα που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και για εσάς και για όλους, έτσι δεν είναι? Ήταν πάντα Όφη, είναι έδρα πολύ καλή ομάδα και αυτά σαν έδρα καλά. Εντάξει, μια φορά από πριν το παιχνίδι με χτύπησαν κάτι και ξύπνησα στο ασθενοφόρο, εντάξει, αλλά περασμένα ξεχασμένα. Περασμένα ξεχασμένα, δεν κρατάς κακία? Όχι. Ότι και έκανα και διακοπές στην Κρήτη και έχω πολλούς φίλους εδώ. Και χαιρετίσματα για όλους τους φίλους που στην Κρήτη. Ποιος, από τον Όφη, ποιος ήταν ο επιθετικός που σε δυσκόλευε περισσότερο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι? Εντάξει, ο Μάχλας ήταν πολύ καλός. Ήταν αυτές οι εποχές που παίξαμε εμείς με το Όφη, που έπαιξα 1992-2000, όπου ήταν πολύ καλή ομάδα και έβγαινε και Ευρώπη και πολύ αντικονιστική. Είχε το κρίση, πέρασε.